πάμε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησα θα έλεγα μαζί, γιατί ένα σχολείο, ένα πραγματικά στολίδι, ένα πραγματικό στολίδι, με όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, έχει παραδοθεί στην κοινωνία. Όλα λοιπόν τα χωριά, τα όμορα χωριά με τον Ίναχο, θα έχουν πλέον ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο για τη δημοτική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το σχολείο είχε μια σύντομη διαδρομή ως προς την εκτέλεση του έργου. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα δείτε κι εσείς είναι κάτι το πρωτοποριακό. Έχει αίθουσες για κομπιούτερς, έχει αναγνωστήρια, έχει βιβλιοθήκη, έχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκτός από τις αίθουσες που είναι προσανατολισμένες κατά τέτοιον τρόπο με ένα πολύ ωραίο σχέδιο, για να μην έχουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων, γιατί είναι με τις σύγχρονες προδιαγραφές για ψύξη και θέρμανση. Πραγματικά λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το δώσουμε σήμερα, μάλλον έχει δόθει, αλλά σήμερα επίσημα στην κοινωνία, η οποία κρίνει όλους μας για τα πεπραγμένα μας. Εγώ θα πω όμως και κάτι, θα το πω έτσι γιατί νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί. Με κοινή συνεργασία και με καλές διαθέσεις δημιουργούνται σπουδαία έργα. Όταν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας οι βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να παράξουμε έργο, αλλά ο αποδέκτης δυσμενός θα είναι η κοινωνία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν σε συνεργασίες και έτσι πρέπει να γίνει και από τη μεριά μας γίνεται, για να μπορούμε να δίνουμε τέτοια σχολεία. Σε λίγο καιρό θα εγκαινιάσουμε το σχολείο του Κουτσοποδίου. Θα έχουμε μια σειρά από γένεια έργων μεγάλων σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας. Η δημοτική αρχή αυτή κάνει εγγένεια και παραδίδει μεγάλα και σπουδαία έργα. Δυναμικότητα συνέχεια, όσα παιδιά μπορούν να... Είναι εξαθέσιο το σχολείο, έχει δηλαδή για κάθε μία τάξη ξεχωριστό δάσκαλο. Νομίζω ότι είναι 300 και πλέον παιδιών. Βεβαίως και με τις εξαθέσιο ως προς τις 6 τάξεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και έκτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι παράλληλα κάποια ώρα θα γίνονται μαθήματα ξένων γλωσσών σε άλλη αίθουσα, θα γίνονται κομπιούτερ σε άλλη αίθουσα. Άρα λοιπόν μπορούμε εδώ να μιλάμε για 7 και για 8 θέσεις ταυτόχρονα εργασίας. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίος είναι τιμών κατά τη συνεχεία, μία προσδείξεις ο έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Ως Ρηκτήριο και Αγίο Πνεύμα, Χριστός, εις ηγάρων παιδείς και μόνο. Και δοξάσου τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής, μη νομίζετε ότι ήλθουν καταλύσει των νόμων ή του πίσω την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέτσι κατεναντίον δωρούμενο και τόσον φιλότον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Νίκας της ευσεβέτσι κατεναντίον της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άθραντε. Κυρίου Χριστόμενε,